Βρισκόμαστε στην Κατουνίστρα και είμαστε στη χρονιά του 2020. Έπειτα από συντονισμένες και επίπονες ενέργειες και δραστηριότητε του επιστημονικού κλιμακίου της ανασκαφής της ρωμαϊκής έπαυλης στην Κατουνίστρα του Τρακίου, κατορθώθηκε να χρηματοδοτηθεί και η φετινή ανασκαφική έρευνα και να χορηγηθεί και η απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ε, το επιστημονικό κλιμα... κλιμάκιο είναι ε, η Διευθύντρια της Ανασκαφής, η κυρία Ζωίας Λαματζίδου, ο αρχαιολόγος ε, Κωνσταντίνος Τσιαμπάσης, συνεργάτης του Πανεπιστημίου της Νάπολης, καθώς και ο Σωτήρης Ραπτόπουλος από την ε, Αρχαιολογική Υπηρεσία των χρεβενών. Αυτοί αποτελούν το επιστημονικό κλιμάκιο έχουν προσληφθεί περίπου 10 εργάτες και οπωσδήποτε και η Ένωση Φίλων, οι εθελοντές της Ένωσης Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Παραχώρας. Όπως θα, θα, δείτε και σήμερα υπάρχουν εδώ 3-4 άτομα ως εθελοντές που προσφέρουν τις υπηρεσίες εδώ για τη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας. Ευελπιστούμε φέτο, ε, ναι, ο στόχος της φετινής ανασκαφικής έρευνας είναι να ερευνήσουμε την ανατολική πλευρά της έπαυση και συγκεκριμένα τον χώρο που επεκτείνεται ανατολικά των λουτρών. Θέλουμε αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαιτερότητα να το προσέξουμε για να καταγράψουμε τα στοιχεία που παρουσιάζει εκεί ο χώρος και να δούμε περίπου που τελειώνει αυτός ο χώρος. Μέχρι πού φτάνει η, αρχαιολο... η πλευρά, η ανατολική πλευρά. Παράλληλα, ερευνούμε και την δυτική πλευρά της έπαυλης, όπου έχει εντοπιστεί ε, από τα προηγούμενα έτη ένας τείχος. Ε, μέχρι σήμερα, βέβαια, από ό,τι φαίνεται, ο τείχος αυτός είναι έχει Διατηρούνται ακόμα αντιρίδε προς την δυτική πλευρά, Άρα ο τείχο δεν είναι ένα απλό τείχο, αλλά έχει αρκετό ενδιαφέρον για να γίνει μια τέτοια κατασκευή. Και αυτή τη στιγμή ερευνούμε τον εσωτερικό χώρο του τείχου, όπου έχουμε εντοπίσει το κάτω μέρο του τείχου, το οποίο είναι κτισμένο πάρα πολύ καλά με κεραμίδε και έχουμε συναντήσει τι δύο άκρες ε, αυτού του τείχου, δηλαδή τη βόρεια και τη νότια πλευρά, η οποία Πηγαίνουν, οδηγούν προς την ανατολική πλευρά. Ένας χώρος βέβαια, ο οποίος έχει πάρα πολλή δουλειά και εκεί θα εστιάσουμε όλοι μας την προσοχή. Όπως βέβαια, παράλληλα και την ανατολική πλευρά, όπως προανέφερα προηγουμένω. Ευελπιστούμε ότι η φετινή χρονιά θα μας παρουσιάσει πολύ σημαντικά στοιχεία και θα μας αποκαλύψει ακόμα περισσότερο χώρο της ερωμαϊκής της έπαυλης. Για το χρόνο έχουμε τίποτα? Όχι, προς το παρόν ε, δεν μπορούμε να μιλάμε για το χρόνο, γιατί έχουμε μπροστά μας αρκετό καιρό. Εδώ θα, εργαστα, εργαστούν, θα εργαστούμε περίπου 2-3 μήνες, δηλαδή πιθανό και μέχρι να πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα. Ε, πέρα από αυτούς τους εργάτες έχουν προσληφθεί και δύο συντηρήτες έργων τέχνης, οι οποίες ε, ασχολούνται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο της Ισθμίας, όπου εκεί έχουμε μεταφέρει α, τα όστρακα και διάφορα α, κ, ε, τεμάχια από την τυχογραφία που σώζεται ε, στην νότια πλευρά ε, της αυλής. Βέβαια ο τείχος αυτός είναι στη βόρεια πλευρά της αυλής, αλλά ως προς την έπαυλη είναι νότια. Αυτά είναι τα φετινά. Δεν μπορούμε να μιλάμε από τώρα για τα... Για το για του χρόνου. Αυτό οπωσδήποτε θα δημιουργήσει προποθέσει για να συνεχίσουμε και του χρόνου. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα ναι. πολύ. Ευχαριστώ και εγώ που μου δώ, δώσατε την ευκαιρία να κάνω μια έτσι, γενική ενημέρωση. Να τα καλά. Ευχαριστώ.